Τζίφα, για πες μας τι ακριβώς έχει συμβεί και τι ακριβώς έχει γίνει με το Δήμο Αθηναίων, όπου κάνει μήνυση κατά της εταιρείας παραγωγής που έχει βγάλει αυτή την ταινία. Ο Χλεβασμός του Χριστού, έτσι ονομάζεται η ταινία. Όπου σκοπός είναι, από ό,τι φαίνεται, να είναι μόνο προπαγάνδας εναντίον της χώρας μας και εναντίον της Ορθοδοξίας. Καταρχήν να σου πω συγχαρητήρια, γιατί η εκπομπή σου εδώ ήταν η πρώτη και η μόνη που ασχολήθηκε με το θέμα το συγκεκριμένο και να τα αποτελέσματα. Βγαίνει λοιπόν σήμερα σε τηλεφωνική του συνέντευξη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αθηναίων και λέει τα εξής. Κάνει τις εξής λοιπόν διευκρινήσεις ο κύριος Γιώργος Σταματόπουλος για το χλεβασμό του Χριστού. Ότι η παραγωγή της ταινίας λοιπόν, με συγχωρείς, ναι, δεν ζήτησαν και δεν πήρανε από κανέναν στο Δήμο Αθηναίων άδεια. Πράγμα που σημαίνει ότι... Άδεια για ποιο πράγμα? Άδεια για να χρησιμοποιήσουν δρόμους της Αθήνας έτσι ώστε να κάνουν τα γυρίσματά τους, γυρίσματα τα οποία πράγματι συνέβησαν σε χώρους του Δήμου Αθηναίων. Δεν λοιπόν ζητήθηκε καμία άδεια για αυτά τα πλάνα. Ο Δήμος προφανώς δεν το αντελήφθη έγκαιρα. Έγραψαμε και στους τίτλους ευχαριστούν και στους τίτλους τέλους ευχαριστούν και το Δήμο Αθηναίων για τη συμβολή του. Έχουμε τον αντιδήμαρχο, έχουμε άλλον τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου, τον κύριο Σταματόπουλο. Το γραφείο τύπου του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλε. Είμαι εκπρόσωπος του Δημάρχου. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα. Εκπρόσωπος του κύριου Καμίνη. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει γίνει εδώ, γιατί πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Έχει. Ξεφύγει από τους Σκοπιανούς η κατάσταση. Εδώ υπάρχει μια ταινία η οποία στους υπότιτλους εμφανίζει τον Δήμο Αθηναίων ως υποστηρικτή. Εμείς κοιτάξαμε το θέμα, ούτε κάποια αδειοδότηση έχει δοθεί στην ταινία για γυρίσματα, ούτε κάποια διευκόλυνση έχει γίνει. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχει στήριξη ή αιγίδα από τον Δήμο Αθηναίων, οπότε είναι καταχρηστική αναφορά του ονόματος του Δήμου στους υπότιτλους της ταινίας. Μάλιστα. Ο Δήμος πηγαίνει δικαστικά από ό,τι έχουμε καταλάβει και έχουμε αντιληφθεί. Υπάρχει ένα tweet του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος, ο κύριος Καμίνης, λέει ότι θα αξιοποιήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ένδυκα μέσα που έχουμε προκειμένου να υπερασπιστούμε αυτό το οποίο υπάρχει στην Αθήνα. Δηλαδή ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, αν είχε δοθεί μια διοδότηση, ήθιστε να γίνεται αυτό στις τηλεοπτικές ταινίες και παραγωγές, αν υπάρχει μια διοδότηση, μια διευκόλυνση προκειμένου να γίνει μια καλλιτεχνική παραγωγή, αρκετές φορές υπάρχουν ευχαριστήρια στο τέλος της ταινίας, στους δήμους, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, σε όποιον συμμετέχει. Αλλά ούτε καν αυτό δεν συνέβη. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο αίτημα από εταιρεία παραγωγής με αυτό το όνομα, σε αυτό το επώνυμο και με αυτό τον τίτλο της ταινίας, έτσι ώστε να δοθούν διευκολύνσεις από το Δήμο. Και μιλάμε για μια ταινία η οποία είναι προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας, μια προπαγανδιστική ταινία κατά της Ορθοδοξίας και κατά της χώρας μας. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό το οποίο οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν κάθε φορά είναι το αν πρόκειται για εμπορική χρήση των τοπόσημων της πόλης, δηλαδή αν πρόκειται για γύρισμα διαφήμισης ή για ένα γύρισμα μιας τηλεοπτικής παραγωγής. Άρα να είναι ρωτήσω δύο διαφορετικά θα τους δίνατε πράγματα, την άδειά σας. Να απαντήσει ο κ. Σταματόπουλος πρώτα και μετά το ερώτημα. Ολοκληρώσει ο κ. Σταματόπουλε. Ναι, λέω ότι αυτό το οποίο εξετάζουν πάντα οι υπηρεσίες του Δήμου είναι αν πρόκειται περί μιας τηλεοπτικής παραγωγής η οποία έχει, ή κινηματογραφικής που έχει να κάνει με μια γνωστή εταιρεία, με ένα γνωστό σκηνοθέτη, με μια καταξιωμένη τέλος πάντων που μπορεί να διαφημίσει την πόλη ή με ένα εμπορικό σήμα το οποίο πρέπει να πληρώσει τα τέλη στο Δήμο προκειμένου να κάνει αυτά τα γυρίσματα. Εσάς σας ενόχλησε που βάλαν στο τέλος το όνομα του Δήμου Αθηναίων ή που τράβηξαν κάποια πλάνα? Εγώ προσωπικά πρώτη φορά το ακούω ότι για να ζητήσει, όχι, για να τραβήξει κάποια πλάνα. Ορθώς έπραξε για μένα ο Δήμος όχι, άλλο Αθηναίων. Ορθώς έπραξε, ναι, γιατί δεν για μπορεί ο κάθε πλάνα, προβοκάτορα Σκοπιανός να χρησιμοποιεί το όνομα του Δήμου Αθηναίων. Αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σταματόπουλο. Και μπράβο, στο Δήμο Αθηναίων θα κινηθεί νομικά. Το πρόβλημα για αυτό το θέμα. Να σας διευκρινίσω κάτι. Χρειάζεται να πάρεις άδεια για να τραβήξεις πλάνα από μια πόλη, αυτό ρωτάω. Το πρόβλημα για τον Δήμο Αθηναίων είναι ότι εμφανίζεται ως υποστηρικτής. Αυτό. Για να εμφανιστείς ως υποστηρικτής πρέπει να έχεις δώσει
είτε την αιγίδα σου ή να έχεις χρηματοδοτήσει ή τέλος πάντων να έχεις παράσχει άλλες, άλλες διευκολύνσεις. Δεν έχει συμβεί κάτι από αυτά. Πολύ περισσότερο δεν έχει συμβεί ούτε καν το αυτονόητο, δηλαδή να ζητηθεί η άδεια για να, ναι, για να γίνουν γυρίσματα, δεν ξέρω τώρα ποιος κύριος το ρωτά, για να γίνουν γυρίσματα σε τοπόσημα της πόλης χρειάζεται άδεια από το Δήμο. Εννοείται. Όπως χρειάζεται άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού όταν πρόκειται για αρχαιολογικούς χώρους, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όλα αυτά βεβαίως. Και έτσι ο Σκοπιανό που κάνει την προπαγάνδα και χρησιμοποιεί το όνομα του Δήμου Αθηναίων. Έτσι. Ότι με λίγα λόγια και ο ελληνικός σου Δήμος της πρωτεύουσα της χώρας, ο Δήμος της πρωτεύουσα της χώρας δίνει τις ευλογίες του. Πάντως, και ορθώς θα πρέπει να πάτε, κύριε Σταματόπουλο, επί τον κύριο Καμίνη, στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Τώρα τι είναι η Σκοπιανή, πού είναι τώρα. Εκεί θα τους βάλουν και μέσα, τέλος πάντων. Οπουδήποτε μπορείτε να πάτε, τέλος πάντων, για να δικαιωθείτε. Ναι, εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Δεν έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την πόλη των Σκοπίων. Ξέρετε ότι έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας ο Δήμος Αθηναίων με τον Δήμο Σκοπίων και η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή. Έχει να κάνει με το πολύ συγκεκριμένο που είπαμε. Δηλαδή αναφέρεται καταχρηστικά το όνομα του Δήμου σε υποστήριξη στην ταινία. Αυτό είναι το. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα εδώ πάνω στον Τζίφα, στον συνάδελφο. Ως συμπαραγωγή αναφέρεται. Κύριε Σταματόπουλε. Αυτό είναι το μεμπτό σα. Έτσι, άμπραβο. Είπατε αυτό είναι το μεμπτό, με συγχωρείτε. Επομένως λοιπόν το πρόβλημα του Δήμου. Κάνει ερώτημα. Άρα το πρόβλημα του Δήμου αυτή τη στιγμή δεν είναι λοιπόν το περιεχόμενο του σεναρίου, είναι το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η άδεια και φυσικά βάλανε στο τέλος των τίτλων το όνομά σας. Καλά τα λέω. Είναι αυτό που σας είπα εγώ, ναι. Αυτό. Επομένως δηλαδή θα τους δίνατε ενδεχομένως την άδειά σας. Θα εξετάζατε, κύριε Σταματόπουλε, για να δώσετε άδεια σε μια ταινία κινηματογραφική το περιεχόμενο. Εάν υπάρχει, ας πούμε, η πολιτική προπαγάνδα ενός άλλου κράτους εναντίον της χώρας μας, θα το εξετάζατε αυτό. Σας είπα ότι για να παράσχει ο Δήμος διευκολύνσεις ή τέλος πάντων την αιγίδα του, πρόκειται, το κάνει αυτό όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες παραγωγές οι οποίες διαφημίζουν την πόλη στο εξωτερικό. Άρα εδώ δεν μιλάμε για διαφήμιση. Νομίζω ότι είναι σαφές στο ερώτημά σας, είναι σαφής και η απάντηση. Μάλιστα, κύριε Σταματόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Το θέμα εδώ πέρα είναι, θα πρέπει να κινηθούν νομικά. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν μπορούν να βάζουν την πρωτεύουσα της Ελλάδος, ότι συνυπογράφει σε αυτή την παραγωγή η οποία προσβάλλει τη Μακεδονία μας, προσβάλλει την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξία μας. Και προπαγάνδα. Όξο οι προπαγανδιστές. Τι φταίει, κύριε Φίλιππε. Εδώ, στο παράθυρο, στην κάμερά σας κοιτάτε. Τι φταίει. Αλλάξτε το κάμερα, δεν γίνεται. Αλλάξτε τι φταίει, ερωτώ. Τι φταίει. Τι φταίει, πείτε το. Τις. Τι. Η περήφανη εξωτερική πολιτική και όχι μόνο του κυρίου, όπως τον είπαμε. Ο Κοντζιάς. Και όχι μόνο. Ετών τώρα. Το καπελάκι του και έφυγε ο Κοντζιάς. Ετών τώρα, ετών. Πάμε τώρα λίγο εδώ. Έχουμε τσοντο reality το οποίο.